Κατσαμπής που έχει βρεθεί μπροστά στην σέντρα, πάει να βάλει εκεί το πόδι αλλά δεν το βάζει σωστά. Ο Χλωρός, η μπάλα καταλήγει out, πάντως ήταν μια καλή επίθεση για τον Ηρακλή. Λιβερόπουλος, πολύ ωραία ξανά για τον Τζοτζόπουλο, γυρίζει στον Σέζαρ σε καλή θέση, το σου την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Καλή φάση για την ΑΕΚ στο 27, δεν μπορεί να βρει τον Έμερσον. Γίνεται κατοχής μπάλας όμως από το λάθος των παικτών του Ηρακλή. Και τώρα ο Σέζαρ που ξέφυγε από τον Επιλίσκο και χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει το γκολ για την ΑΕΚ στο 39. Επιμένει η ΑΕΚ με τον Τόζερ. Πάσα για το Λιβερόπουλο, γκολ από τον Καπάντα. Η πάσα το γκολ από τον Λιβερόπουλο, 1-0. Η ΑΕΚ στο 44. Έξοχο γκολ και σε ό,τι αφορά την ασίστα από τον Καπάντα που ήταν καταπληκτική, αλλά και σε ό,τι αφορά την εκτέλεση από τον Λιβερόπουλο που ήταν άψογη. Καλογεννήτης για τον Αλιούτα. Πέρασε και από τον Τόζερ και από τον Καπάντα. Δοκιμάζει και το σουτ. Καλό είναι, η μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι. Η καλύτερη στιγμή για τον Ηρακλή στο παιχνίδι με αυτό το σουτ από τον Ρουμάνο. Η σέντρα τώρα από τον Μόρα, η απόκρουση από τον Αμπάρη, καινή εστία από ο Σέζαρ, χάνει εξαιρετική ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 2-0 στο 62. Ο Γεννήτης, Αλγούτα για τον Εγώ Αποστόλου, σε καλή θέση, πλασάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Μια σέντρα, η μπάλα περνάει από τους αμυντικούς της ΑΕΚ, οι οποίοι δεν συνεννοούνται σωστά, και έρχεται ο Ερέρα για να κάνει το 1-1 στο 72. Τραγικό λάθος στην συνεννόηση εκεί ανάμεσα σε Τσιρίλο και Θέλα. Το εκμεταλλεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο ο Ερέρα που ισοφαρίζει. Και ο Μπιλίσκοφ, τελικά εκτελεί δυνατά, out. Η μπάλα βγαίνει από τον Τόζερ στον καπετάνο, αυτός για τον Λάκη. Ο Λάκης που προσπαθεί να γυρίσει, απόκρουση από τον Αμπάρη και μακριά από τον Δέντσα για τον Δρούγα. Γεμίζει ο Τσιρίλο, Καπάντα, is out. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Κάκος λέει ότι θα πρέπει να εκτελεστεί το πλάγιο out και εκτελείται τώρα. Δεν μπορεί ο Σέζαρ, το σούτ από το Χλωρό, η απόκρουση και με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει ο Σορεντίνο.